Πρέπει να... Επειδή αύριο έχουμε τις εκλογές, είπαμε να περάσουν από την εκπομπή και να μιλήσουν. Πρέπει να πούμε ότι την προηγούμενη φορά που έγιναν εκλογές, και αυτό οφείλω να το πω, είχα μιλήσει με τον κύριο Γεωργιάδη λίγο πριν το Σάββατο το βράδυ και μου είχε πει, ήταν ο πρώτος και ο μόνος που μου είχε πει, εκλογές δεν θα γίνουν. Στο λέω, γράψτε για να έχεις και τώρα την είδηση. Θα γίνουν εκλογές. Τώρα θα γίνουν. Θα γίνουν. Α, θα γίνουν. Μάλιστα. Ωραία. Πιάστε λίγο και τον κύριο Κυριακόπουλο. Γιατί είναι πολύ γουρλής, είναι πρόεδρος εργαζομένος στο ΙΚΑ. Τα 15 εκατομμύρια έπεσαν στο χωριό του. Στα Παρνέικα. Δείξτε λίγο σκόνη και εδώ που χρειαζόμαστε. Να προσφέρω τύχη και σε εσάς. Να είσαστε λίγο τυχερός. Από πού θα αρχίσουμε? Φτάνουμε στο τέλος μιας σκληρής περιεκλογικής εκστρατείας. Θα αρχίσουμε από το Φλαμπουράρι. Δεν έχει άλλο θέμα να πούμε. Έχει το θέμα του κυρίου Καραμαλή και τη σχέση με τον κύριο. Φτάνουμε στο τέλος μιας σκληρής προεκλογικής εκστρατείας των τεσσάρων υποψηφίων, κύριο Γεωργιάδη, σε σχέση με την προηγούμενη προεκλογική εκστρατεία. Τα πράγματα θεωρείτε ότι ήταν πιο σκληρά αυτή την φορά? Δηλαδή υπήρξε μεγαλύτερος διχασμός? Ό,τι υπόθηκε και έγινε αυτές τις μέρες, θεωρείτε ότι μπορεί να επουλωθεί μετά τις εκλογές τις αυριανές ή όχι? 100%. Δεν έχουν γίνει και τρομερά πράγματα μεταξύ μας. Νομίζω ότι υπερβάλλουμε λίγο. Αν θυμηθούμε λίγο την προεκλογική εκστρατεία στο Πασόκ Βενιζέλου Παπανδρέου. Έχει καμία σχέση Αγριώτης. Τώρα αυτά που λέγαμε μεταξύ τους. Πόσο ξύλο παίζανε. Μην υπερβάλλουμε τώρα. Εκεί μια χαρά. Εκεί ήταν διχασμένο πάρα πολύ και το κόμμα. Αυτό λέω. Μια χαρά προεκλογική περίοδος. Κράτησε πάρα πολύ. Προφανώς αυτό μας κούρασε. Αλλά θέλω να πω ότι πέρα, αν θέλετε, τη μέρα του φιάσκου, εκεί που 2-3 μέρες λίγο πήγε να ανέβει το θερμόμετρο, σε γενικές γραμμές τηρήσαμε τα όρια της μεταξύ μας ευπρέπειας. Φίλοι είμαστε και τέσσερις, νεοδημοκράτες είμαστε και τέσσερις, μάλιστα είμαστε και τη Δευτέρα. Καθίστε όμως τώρα, αυτά, εδώ μην φάνηκαν, χάνουμε χρόνο. Αυτά κύριε Γεωργιάδη, εδώ φάνηκαν να φαίνεται μια μεγάλη διάσπαση στη βάση της παράταξης και μεταξύ των στελεχών από 2-3 πράγματα. Εσείς λέτε τώρα, μείζον θέμα, είναι συνεργάτες του Πρωθυπουργού γύρω-γύρω και σηκώνεται το θέμα του κ. Φλαμπουράρη. Ναι. Για το θέμα του κυρίου των σχέσεων Τσίπρα-Καραμαλή, η άλλη πλευρά. Ποια είναι η ίδια? Μην το λέτε, γιατί και. Από τους υποψηφίους. Από τους υποψηφίους, βεβαίως. Για τη σχέση. Γιατί η πλευρά του κυρίου Τζιτζικώστα. Σηκώνει τις σχέσεις του Καραμαλή με Τσίπρα. Μπα ρωτήσω τον κύριο Τζιτζικώστα. Βεβαίως. Αλλά θέλω να σας πω ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία το σύμφωνο συμβίωσης. Επειδή έχετε σε κομματικές εκλογές, φάνηκε ότι πολλοί βουλευτές που είναι από τη μία ή την άλλη πλευρά δεν θα το ψηφίσουν. Στο σύμφωνο συμβιώσεως δεν μπει κομματική πειθαρχία, κύριε Χασαπόπουλε. Όχι, θέλω είναι να πω, αν δεν είχατε σε κομματικές εκλογές, δεν θα είχαμε αυτές τις διαφοροποιήσεις. Όχι, όποιος και να βγει αρχηγός, σας λέω εγώ. Θα διαγράψει βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, επειδή δεν θέλει να ψηφίσει το σύμφωνο συμβιώσεως. Υπάρχει ένα θέμα, κύριε Γεωργιάδη. Ο κύριος Πλακιωτάκης, ως προσωρινός αρχηγός, βγήκε και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει το σύμφωνο συμβίωσης. Εσείς, αν είστε αρχηγός αύριο, αν βγείτε. Ας υποθέσουμε ότι βγαίνετε από τον πρώτο γύρο. Ποια είναι η γραμμή που θα δώσετε στην ψηφοφορία της Τρίτης? Έχω πει 100 φορές. Θέλω να βρούμε έναν τρόπο να θεραπεύσουμε αδυναμίες που δημιουργούνται στους ανθρώπους του ιδίου φίλου που συζούν, όπως αυτά που ακούω, δεν μπορούν να μπουν συντατικοί ή δεν μπορούν να κληρονομήσουν ο ένας τον άλλον. Δεν θέλω αυτό να πάει τη μορφή γάμου. Δεν θέλω να αποτελέσει εναλλακτικό πρόσωπο στην οικογένεια, εναλλακτικό πρότυπο στην οικογένεια. Δεν θέλω να οδηγήσει στην υιοθεσία παιδιών. Όπως είναι το σχέδιο νόμου τώρα, εγώ δεν το ψηφίζω. Όπως είναι τώρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στην κοινωνική διαδικασία. Όπως είναι τώρα, να ξέρετε, έχει ορθάνθει στις πόρτες και για την υιοθεσία και για γάμο και για όλα. Ωραία, να ρωτήσω και εγώ. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το ψηφίσω. Τι να κάνω. Το έχω πει από την αρχή. Ακούω. Εγώ θέλω να φτάσω. Άρα υπάρχουν όμως και βουλευτές που θα το ψηφίσουν. Αυτό λέμε. Άρα διχάστηκε η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να παρακολουθήσετε αυτό που λέμε. Ότι ανάλογα με το ποιος είναι υποψήφιος και τι θέματα υπάρχουν. Μα όχι, το κύριο Φλαμπουράρης είναι το μεγάλο πρόβλημα και ο Τσίπρας. Τώρα αν μου πείτε. Ότι μπροστά στο θέμα του κυρίου Φλαμπουράρη και στο αν πρέπει να μπει φυλακή ο Υπουργός Επικρατείας που είναι δεξιά του Πρωθυπουργού. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία είναι το σύμφωνο συμβιώσεως. Σας διαβεβαιώ, δεν είναι. Άλλο λέω. Τι να σας πω τώρα. Άλλο λέω. Υπάρχει ένας ιδεολογικός διχασμός, διότι υπάρχουν δύο υποψήφοι που λένε ναι, ο κύριος Μεϊμαράκης και ο κύριος Μητσοτάκης, και δύο υποψήφοι, εσείς και ο κύριος Τζιτζικώστας, που λένε όχι. Εγώ δεν είπα όχι. Είπα όχι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ναι, αυτό λέω για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ο κύριος Τζιτζικώστας δεν είναι βουλευτής για να ψηφίσει ούτως ή άλλως. Άρα, μια γενική λέμε συμβουλή τι θα δώσει. Τι γραμμή θα δώσει ο καθένας στους βουλευτές. Εντάξει τώρα, δεν θα δώσει. Προφανώς θα εξηγήσω ότι και οι βουλευτές που στηρίζουν τον κύριο Μεϊμαράκη. Δηλαδή, άμα του πει ο κ. Μεϊμαράκης, ψηφίστε το. Και κάποιο διαφωνεί και δεν το ψηφίσει. Θα πάψουν τον κ. Μεϊμαράκη. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Πάντως και εσείς αυτό το θέμα προσπαθείτε να σηκώσετε με τον κ. Φλαμπουράρη. Υπάρχουν άλλοι συνυποψήφοι σας που δεν το θεωρούν τόσο σημαντικό. Ποιο? Και δεν το σηκώνουν. Δεν το σηκώνουν το θέμα. Το δεν το σηκώνουν. Ακούστε, να το πω λίγο με την αρχή μου. Επιτρέπετε. Όλα, ό,τι θέλετε πείτε. Εγώ πιστεύω ότι πριν ψηφίσει. Εγώ θέλω κάθε νεοδημοκράτη
και το ζητάω ως χάρη. Πριν ψηφίσει την Κυριακή, να μου κάνει την τιμή να δει την ομιλία μου χθες, την πρωτολογία μου. Αν θέλει και δευτερολογία, με ευχαρίστω στη Βουλή για το θέμα Φλαμπουράρι. Εάν δείτε την πρωτολογία μου χθες στη Βουλή για το θέμα Φλαμπουράρι και μετά πάτε να ψηφίσετε στην κάλπη, εγώ είμαι βέβαιος θα βγω πρώτος από την πρώτη Κυριακή. Διότι είναι αδύνατον, πιστεύω εγώ, ένας νεοδημοκράτης που θέλει επιτέλους τη Νέα Δημοκρατία να σηκώσει κεφάλι και να κάνει κανονική αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ, να δει τι έγινε χθες στη Βουλή και να μην ψηφίσει. Ο κύριος Κακλαμάνης... Αυτή τη Νέα Δημοκρατία θα να φτιάξω εγώ. Ο κύριος Κακλαμάνης... Που δεν θα τους αφήνει σε χλωρό κλαρί. Αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί, να το ολοκληρώσω. Ναι. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ. Εάν ήταν το υπόθεση Φλαμπουράρη υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και ήταν ο υπουργός επικρατείας του Σαμαρά ή του Καραμαλή, τότε θα είχε γίνει στην Ελλάδα, θα είχαν έρθει τα πάνω κάτω. Επειδή την χάνε ένα Φλαμπουράρη, υποτίθεται αγωνιστή 40 χρόνια στην αριστερά και είναι του Τσίπρα, θέλετε όλοι να μας πείσετε ότι δεν πρέπει να πολύ ασχολούμαστε, γιατί εντάξει. Είναι αριστερός ο Φλαμπουράρης. Καλός άνθρωπος θα ήταν για ένα αριστερός. Χθες λοιπόν στη Βουλή, για όσους το είδανε, και πιστεύω ότι είναι από το 2007 που είμαι βουλευτής, η καλύτερη μου ομιλία, η προσωπική καλύτερη μου, έτσι νομίζω εγώ, από τις δικές μου ομιλίες, δεν λέω από άλλων. Ο κύριος Φλαμπουράρης, όχι μόνο δεν τόλμησε να μου σηκώσει τους τόνους όπως έκανε προ δύο εβδομάδων και να απειλήσει με δικαστήρια, αν δείτε την απάντησή του, νόμιζα θα λιποθυμήσει το βήμα. Διότι πολύ απλά έπιασα. Μου ήρθε εκείνη, τι να πω. Πείτε, έκλαψε τη στιγμή. Έπιασα το κρίσιμο σημείο της υποθέσεως Φλαμπουράρη. Εάν δεν έχει να μας δώσει εξτρέ τραπέζης με ημερομηνία 30 Νοεμβρίου, όπως έλεγε το ιδιωτικό συμβατικό που είχε καταθέσει, με τα 100.000 ευρώ που θα έπαιρνε, αυτό το είπατε τότε το ιδιωτικό συμβατικό είναι εικονικό. Θέλω και να τότε θα κάτι, πάει φυλακή. Γεωργιάδη, θέλω να ακούσετε αυτό κάτι. Αυτό δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να μην το αναδείξει. Θέλω να ακούσετε κάτι όμως. Ναι. Θέλω να ακούσετε κάτι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πηγαίνει και κάνει μία από τις καλύτερες ομιλίες του στη Βουλή για το θέμα Φλαμπουράρη. Ένα θέμα που έχει πάρει τον δρόμο. Εγώ, μπορεί άλλα να πούνε όχι. Ακούστε μια στιγμή, μην χάνουμε χρόνο. Έχει πάρει τον δρόμο του, θα εξεταστεί από την Επιτροπή Υποθενές και θα εξεταστεί. Όχι, αυτό. Όχι, μια στιγμή. Θα διαφωνούμε. Μια στιγμή. Στη Νέα Δημοκρατία όμως αυτό που συνταράσσει τα πράγματα και στο ΣΥΡΙΖΑ είναι οι τηλεφωνικές επικοινωνίες Καραμαλή Τσίπρα. Εσείς λέτε δεν είναι θέμα αυτό. Είναι θέμα, ότι ο πρώην Πρωθυπουργός πήρε τον νυν Πρωθυπουργό ή ο νυν Πρωθυπουργός πήρε τον πρώην Πρωθυπουργό. Οι πρώην Πρωθυπουργοί του να μιλάνε δεν είναι και έγκλημα καθοσιώσεως ούτε καμία συνωμοσία. Δεν το βλέπω και τρομερό. Όταν έκανε τις σχετικές δηλώσεις ο κ. Ρουσόπουλος, θέλω να είμαι ειλικρινής. Και εγώ θορυβήθηκα. Ρωτώ γιατί ο Θοδωρής Ρουσόπουλος λέει αυτά που λέει. Από ό,τι διαπίστωσα και από ό,τι διάβασα, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, το περιβάλλον Καραμαλή, αφού μιλάμε περιβάλλον. Μάλιστα. Είπε ότι αυτά δεν μας εκφράζουν εμάς και παίρνουμε σαφείς αποστάσεις. Πολύ έτσι? Ωραίο αυτό που λέτε. Είναι έτσι. Το περιβάλλον έτσι. Καραμαλή όμως, μια και λέτε εσείς για περιβάλλον, δεν βγήκε να διαψεύσει ότι ο κύριος Καραμαλή στηρίζει τον Βαγγέλη Μπεϊμαράκη. Ωραία. Άρα λοιπόν, ισχύει η στήριξη. Ας πούμε λοιπόν ότι το περιβάλλον Καραμαλή λέει μεταξύ των τεσσάρων έχει στενότερες σχέσεις ο κύριος Κανού με τον Βαγγέλη Μπεϊμαράκη. Προσωπικά το θεωρώ και φυσιολογικό. Ο γραμματέας του κόμματος ήταν όταν πρόεδρος του κόμματος ο κύριος Καραμαλής. Με μένα θα ξενότερες σχέσεις. Μ' αγαπάει, έχω πάει στο γραφείο του, μιλάμε, έχουμε άλλες προσωπικές σχέσεις. Προφανώς που είναι μεταξύ των τεσσάρων μας να εμπιστεύεται περισσότερο με Μαράκι. Δεν το θεωρώ και τρομερό κι αυτό. Μάλιστα, είναι προς τιμή σας. Ερώτημα. Αλλά δεν είναι αυτό το μείζον τώρα. Δεν είναι μείζον θέμα ότι ένας αριστερός πρωθυπουργός μιλάει με τον πρώην πρωθυπουργό που είναι αρχηγός της δεξιάς παράταξης. Άλλο να μιλάει σε διαρκή χρόνο, δηλαδή να μιλάνε κάθε μέρα. Εάν μιλάνε κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα, κάθε τρίτη μέρα, το αλλάζει. Αυτό σημαίνει ότι έχουν μια στενή πολιτική σχέση. Εγώ δεν άκουσα γι' αυτό. Εγώ άκουσα ότι μιλήσαν δύο φορές. Ένα λεπτό τώρα. Υπάρχει περίπτωση ο κύριος Μεϊμαράκης, τον οποίο στηρίζει ο κύριος Καραμαλής, μετά την εκλογή του, αν εκλεγεί τώρα ο κύριος Μεϊμαράκης, να έχουμε πιο κοντά μια σύγκριση Όχι, με τον κύριο υπάρχει, Τσίπρα. Λέω εγώ. Γιατί? Γιατί ο κύριος Μεϊμαράκης ο ίδιος ξεκαθάρισε σε σειρά συνεντεύξεων του ότι δεν πρόκειται να κάνει συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα υπό οποιοδήποτε σχήμα. Ότι θεωρεί προβοκάτσια να συνεχίζεται αυτή η συζήτηση και ότι όσοι λένε ότι αυτό θα κάνει στην κυβέρνηση τον Τσίπρα λένε ψέματα. Αυτή τη στιγμή ο κ. Μεϊμαράκης έχει πει αυτό, πάει να πει ότι και να κερδίσει αύριο, δεν έχει πολιτική νομιμοποίηση για να κάνει το ανάποδο. Υπό τις παρούσες συνθήκες. Διότι αν αύριο αλλάξουν οι συνθήκες, μπορεί να αλλάξουν και Όχι, τα δεδομένα. Κύριε Τάκη. Εάν κάποιο θέλει να πει τη λέξη υπό τις παρούσες συνθήκες, προλαβαίνει ο κ. Μεϊμαράκης, μια και ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Τζικώστας. Να βγει να πει αυτό που λέω για τη μη συγκυβέρνηση του Τσίπρα είναι υπό τις παρούσες συνθήκες. Η πολιτική δεν προσαρμόζεται με βάση τις συνθήκες. Δηλαδή τι να πει, κάτι τώρα, αν γίνει κάτι Εντάξει, μετά από ένα-δύο μήνες. Μου είπε και η κυρία Μπακογιάννη, αν γίνει πόλεμο με την Τουρκία θα κάνουμε. Εντάξει, αν γίνει πόλεμο με την Τουρκία. Όχι. Αλλά μπορεί να πέσει η κυβέρνηση και να οδηγηθούμε.
οδηγηθούμε πάλι σε εκλογές. Πρέπει να πέσει η κυβέρνηση. Τι να κάνουμε. Πρέπει να φύγει. Δηλαδή, αν βγείτε εσείς, θα λέτε ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 16. Για αυτούς που με ψηφίζουν, θέλω να είμαι καθαρός. Εγώ θέλω να ρίξω την κυβέρνηση του Τσίπρα. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση του Τσίπρα είναι χαμένος χρόνος για την Ελλάδα. Άρα εκλογές. Πώς θα το εξηγήσω. Αν χρειαστεί εκλογές, εκλογές. Τι να κάνουμε τώρα. Ερώτημα. Ο κύριος... Να ξέρετε ότι τώρα η Ελλάδα δεν κινδυνεύει με άμεση χρεοκοπία όπως κινδύνευε τον Αύγουστο. Γιατί λόγω της καλής κυβερνήσεως Σαμαρά που όλοι τους έβριζαν τότε, έχουν φροντίσει η λήξη των ομολόγων την επόμενη πενταετία και κάθε έτος να είναι πολύ χαμηλές. Mm-hmm. Δεν έχουμε μπροστά μας ορόσημο τον Αύγουστο. Που αν δεν πάνε τα λεφτά 20 Αυγούστου, έκλεινε το μαγαζί. Άρα μπορούμε να πάμε σε εκλογές, λέτε. Πιο άρα άνετα. Μπορούμε να πάμε και σε εκλογές, φυσικά. Για να σας πω γιατί. Ακούστε, τι θέλω να πω, δεν θα το καταλάβετε. Και με αυτό να κλείσουμε. Το μείζον είναι να μπορέσει να στρίψει η ελληνική οικονομία και να πάει από την ύφεση στην ανάπτυξη για να γεννήσουμε θέσεις εργασίας και να βρει ο κόσμος δουλειά. Αυτό για να συμβεί πρέπει να κάνουμε τα εξής τρία πράγματα. Πρέπει να πάμε στην Τρόικα και να τους πούμε. Θέλουμε να μειωθούν οι φόροι 50%. Θα κάνουμε όλες τις φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Θα κάνουμε όλες τις ιδιωτικοποιήσεις που δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Αμέσως. Ναι. Θα μειώσουμε τις κρατικές δαπάνες όσο χρειαστεί για να μειωθούν οι φόροι 50%. Όταν το κάνουμε αυτό, η Ελλάδα θα γίνει μια επιχειρηματικά φιλική χώρα και θα αρχίσει να προσελκύει επενδύσεις. Αυτό θα γεννήσει θέσεις εργασίας και θα γυρίσει η οικονομία μας από το μείον στο συν. Με το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση υπό οποιοδήποτε σχήμα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει στο μεγάλο κράτος. Είδατε προχθές τι κάνανε. Δώσανε 150 εκατομμύρια ευρώ αυξήσεις στο δημόσιο. Προσέξτε κύριε Τάκη. Πάνε να ανεβάσουν το φόρο στους αγρότες, μας ρωτάτε συνέχεια το ψηφίζουμε, από το 13 στο 20 για το 16. Τι άφησε την κριτική στη Βουλή. Ακούστε λίγο. Αυτό που πάνε να κάνουν το 13 στο 20 στους αγρότες, το λέω για να ακούσουν οι αγρότες που με βλέπουν. Είναι για να εισπράξουν 160 εκατομμύρια. Και έδωσαν 150 εκατομμύρια αυξήσεις στο δημόσιο. Αν δεν δίνανε τις αυξήσεις στο δημόσιο προχθές, θα μπορούσαν να πούν στην Τρόικα δεν αυξάναν το φόρο στους αγρότες. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ρωτώ εγώ, θέλουν οι αγρότες έναν που θα μπει μέσα και θα σταματήσει τη φορολογία τους. Θα ψηφίσουν εμένα. Ωραία. Γιατί εγώ δεν θα τους αφήσω σε ησυχία. Για να... Εάν θέλει δηλαδή κάποιος Έλληνας, μικρομεσαίος αγρότης, φιλελεύθερος επιχειρηματίας που καταλαβαίνει ότι αν δεν μειώσουμε τους φόρους η Ελλάδα θα καταστραφεί, τον παρακαλώ να μου δώσει τη δύναμη τη ψήφου του την Κυριακή να πάμε να φτιάξουμε την Ελλάδα. Αλλά η Ελλάδα δεν φτιάχνεται με τον Τσίπρα στην εξουσία. Ερώτημα. Ο κύριος Μεϊμαράκης χθες στο Sky είπε ότι αν δεν είναι πρώτος, στο δεύτερο γύρο θα στηρίξει Μητσοτάκη. Εσείς τι θα κάνετε, έχετε αποφασίσει για το δεύτερο γύρο? Την Κυριακή το βράδυ στο δεύτερο γύρο. Ναι. Ο σχεδιασμός μου εκλογικός είναι πολύ απλός. Την Κυριακή το βράδυ στο δεύτερο γύρο, τις 10 Ιανουαρίου πρώτος. Αυτό θέλω να κάνω. Και γι' αυτό θέλω να με ψηφίσουν. Αλλά τους παρακαλώ. Αυτούς που έχουν αμφιβολία για το αν πρέπει να με ψηφίσουν, γιατί ακούνε ότι ο Γεωργιάδης είναι πολύ δεξιός, θα περιχαρακώσει την παράταξη, γιατί ξέρω εγώ φοβούνται ότι θα έχει πρόβλημα η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν τους αρέσει το στυλ μου, γιατί νομίζουν ότι η φωνή μου δεν είναι καλή, γιατί αυτά ακούω. Δεν ακούω αν είμαι καλός πολιτικός ή είμαι αποτελεσματικός. Ακούω ότι δεν τους αρέσει η φωνή μου. Μα εντάξει. Τι να κάνουμε. Ακούστε τώρα. Θέλω και παρακαλώ τον κάθε νεοδημοκράτη πριν πάει να ψηφίσει να μου κάνει την τιμή να δει τη χθεσινή μου ομιλία στη Βουλή. Να δει τον κύριο Φλαμπουράρη να τρέμει και να καταλάβει ότι αν με εκλέξουν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, έτσι θα τρέμει ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε, κύριε. Πάμε, παιδιά, να φτιάξουμε μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία για να πάρουμε την εξουσία και να φτιάξουμε την Ελλάδα για τα παιδιά μας. Αυτό πάμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Δεν θέλετε να μας πείτε ποιον θα στηρίξετε εσείς αν δεν θα είστε... Στο μα σας λέω στις 10 Ιανουαρίου. Αν δεν θα είστε, λέμε, στο δεύτερο γύρο. Δεν υπάρχει εάν στην ιστορία, αγαπητέ Δημήτρη Τάκη. Εντάξει. Γιατί αν δεν βγω εγώ, η σύγκρουση με την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς δεν θα γίνει. Λοιπόν, και αν δεν γίνει ιδεολογική σύγκρουση με την αριστερά, η Ελλάδα δεν θα φτιάξει. Ωραία. Και οι κουκουλοφόροι θα σπάνε κάθε μέρα την Αθήνα και εμείς θα τους κοιτάμε. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Μας είπατε ότι θα γίνουν οι εκλογές. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα από Δευτέρα. Ευχαριστώ και εγώ.